γέμισαν τα σπίτια μας νερό, πλημμύρα γίνηκε. Έχασα τα παιδιά μου, δυο παιδιά, έμεινε το Δημήτρη με την Όλγα μου, έχασα και τον άντρα μου, Μπουσίδηρα. Είμαι Βαγγέλη, σας παρακαλώ, ζητάω μια βοήθεια, καραμάνες, πνίγηκαμε, ήρθε τις 6 Σεπτεμβρίου πλημμύρα, δεν... και μας έπνιξε, δεν είχα πού να σταθώ, ούτε ρούχα είχα, ούτε τίποτα, ούτε να φάω, ούτε να πιω. Μας πήρε πυροσβεστική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο Σαρακοστής και καλή Ανάσταση. Ημέρες περισυλλογής, ημέρες που πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερα την αγάπη μας στο συνάνθρωπο και η ελεημοσύνη, όπως μας είπε ο Θεάνθρωπος Χριστός, είναι μια θεάρεστη πράξη αγάπης. Μέσα από το Βήμα Ορθοδοξίας σπάνια κάνουμε εκκλήσεις για να βοηθήσουμε κάποιον συνάνθρωπο, ίσως παλιότερα το κάναμε πιο συχνά, αλλά σας καλώ όλους αυτή τη φορά να συνδράμουμε από τον οβολό μας για να βοηθήσουμε την οικογένεια του Ευάγγελου Καραμάνη στο καλό νερό Λάρισας που υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή το σπίτι του από την πλημμύρα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Ζει εκείνος και η μητέρα του, μια χαροκαμένη μάνα που έχασε τα δύο παιδιά της, 43 και 44 ετών, πριν 2-3 χρόνια και δεν της έφτανε αυτό. Έχασε ουσιαστικά σχεδόν όλα τα υπάρχοντά της και έχει μείνει τώρα μία κάμαρη, όπως λένε στα χωριά εκεί και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να βοηθήσουμε όλοι και σας καλώ όλοι μέσα από το Βήμα Ορθοδοξίας να δείξετε, να δείξουμε αυτήν την αγάπη στο συνάνθρωπο. Αυτές οι μέρες, οι Άγιες Μέρες του Πάσχα που βιώνουμε, μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό, μας κάνουν πιο ευαισθητοποιημένους σε τέτοιου είδους καταστάσεις, αν και θα έπρεπε ως χριστιανοί να είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έτσι. Αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη να βοηθηθούν άμεσα ό,τι μπορεί ο καθένας, με όποιον τρόπο να βοηθήσει, είτε χρηματική, είτε άλλη βοήθεια με τρόφιμα κτλ. Σας παραθέτουμε και τους λογαριασμούς και αυτό το βίντεο από την... Συγγνώμη που θα το πω, κατάντια αυτής της οικογένειας, δυστυχώς το κράτος μόνο 1.650 ευρώ έδωσε για να καλύψουν τα έξοδα εκεί της καταστροφής από την πλημμύρα. Πάμε να δούμε το βίντεο και διαδώστε το όπου μπορείτε. Κάνω έκκληση σε όλο τον ελληνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος, στα πέρατα του κόσμου, να βοηθήσουμε όλοι μαζί τον Ευάγγελο Καραμάνη και τη μητέρα του, τη χαρακαμένη μάνα. Γέμισαν τα σπίτια μας νερό, πλημμύρα γίνηκε. Έχασα τα παιδιά μου, δυο παιδιά, έμεινε το Δημήτρη με την Όλγα μου, έχασα και τον άντρα μου, Μπουσίδηρα, 15 χρονών. Τι να σας πω, γέμισαν τα σπίτια μας λούγκι και νερά και αυτά, ζημιά. Δεν μ' άφησε, πρόγειρα δεν μ' άφησε. Πού μένατε τόσο διάστημα που ήταν εδώ η... Εδώ, μια εβδομάδα είχαμε στο σχολείο. Στο σχολείο. Μια εβδομάδα είχαμε στο σχολείο, μέχρι να μαλλιάξαμε τα σπίτια μας. Γέμισαν νερό, γέμισαν λούγκι. Δεν είχαμε σκεπάσματα, δεν είχαμε... Έχουν χρόνια που πεθάναν τα παιδιά. Δεν έχουν χρόνια. Βαγγέλ. Δεν έχουμε χρόνια τώρα. Πώς τα λέγανε τα παιδιά? Πάει και ο Δημήτρης μου, 46 χρονών, πάει και του κορίτσι μου. Ο άντρας σας? Ο άντρας μου ήταν 65 χρονών. Πέθανε. Αλλά έχει χρόνια άντρας μου. Τα παιδιά μου έχουν τώρα, που δύο τρία χρόνια. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα στον κόσμο? Τι να τους πεις, τι. Να βοηθήσουν, όσο μπορούν, θέλουν, χαρίσεις που έπαθα ζημιά, μπορούν να δώσουν την κατητήση. Τι να πω εγώ, να παρακαλέσω τον κόσμο,
να μην δώσουν που έπαθα ζημιά. Ζημιά έπαθα, δεν άφησε τίποτα στο σπίτι μέσα. Όλα γέμισαν νερά, οι φίλοι του έδωσαν δύο ρουχάκια. Είμαι Βαγγέλη, σας παρακαλώ, ζητάω μια βοήθεια, καραμάνες, πνίγηκαμε, ήρθε τις 6 Σεπτεμβρίου πλημμύρα δεν... και μας έπνιξε, δεν είχα πού να σταθώ, ούτε ρούχα είχα, ούτε τίποτα, ούτε να φάω, ούτε να πιω. Μας πήρε πυροσβεστική, μας έβγαλε μέχρι πάνω το νερό. Τι κακό είναι αυτό, ούτε φίλοι, ούτε συγγενείς, ούτε κανένας δεν ήρθε να με ανοίξει την πόρτα. Πέθαναν τα αδέρφια μου, ένας κοντά τον άλλον. Πέθαναν. Πού να τα βρω κι εγώ, έξοδα, να τις βοηθήσω, να τις παρακώσω. Η μαμά μου είναι στον κόσμο της, η γυναίκα, δεν καταλαβαίνει. Να τη συμπαθήσω, να την λέω, να την καθαρίσω εγώ με τι, με δυο συντάξεις, πού να τα βρούμε τα λεφτά, πού να τα βρούμε. Όλοι οι άλλοι πήραν χωρίς να πάθουν ζημία και μένα δεν με έδωσαν να με βάλω χρήματα. Πώς να ζήσω, πώς να φράξω εγώ εδώ πέρα. Ξένους κόσμους με έδωσαν, ένας φίλος μου από τα μοίρα με έδωσε ξύλα να κάψω. Πού να τα βρουν να αγοράσω, να πάρω, πού να τα βρουν να τα φράξω εγώ αυτά. Και δεν με υπολογίζει κανένας, όλοι πήραν τα λεφτά, έφτιαξαν εγώ πώς να ζήσουμε. Με 350 και 350 ημάνων φράζονται τα οικόπεδα αυτά και που ήρθε το νερό, δεν είχα ρούχα, με έδωσαν ο κόσμος μια κουβέρτα, δυο, να μπούμε στο σπίτι μου. Πλημμύρα, κακό μεγάλο με βρήκε και δεν έρθει κανένας να με ανοίξει την πόρτα να με βοηθήσει. Τι να πηγαίνω εγώ, τι να πηγαίνω, είχα ένα εκκλησάκι εδώ και το εκκλησάκι με το πήρε με το όπνιξε, έφτασαν εικόνες στα Χατζιμπαρακιώτικα τα χωράφια. Τα Χατζιμπαρακιώτικα τα χωράφια. Στενοχωρέθηκα, με έδωσαν οι άλλους κόσμους από στενοχωρία, από εδώ από εκεί, να μην στενοχωριέμαι, αν είσαι κουνίτσες και τσέβαλα εδώ πέρα, εγώ είμαι με την εκκλησία, με τα νεκροταφεία μου, δεν μπορώ να δουλέψω, να μην πάρω στη δουλειά, να πάρω χρήματα να φτιάξω το σπίτι μου. Πώς να το φτιάξω, μια βοήθεια ζητάω. Δεν, ούτε έμαθα να κλέβω, ούτε να κάνω. Βοήθεια ζητάω από τον κόσμο. Πώς να τα φτιάξω, τα βλέπω και στενοχωριέμαι με τα ρεμιστικά. Φεύγω σαν πέρα, δεν μπορώ να καθίσω στο σπίτι μου. Καταστράφηκα, έπαθαν κι άλλοι ζημιές, αλλά σαν την καταστροφή τη δικιά μου δεν έπαθαν. Σας παρακαλώ, κρίμα από το Θεό.